Διπλωματικές διαστάσεις φαίνεται ότι παίρνει η κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών Sony Pictures. Στο θέμα είναι πλάκι και ο Λευκός Οίκος, ο οποίος σε ανακοίνωσή του έκανε λόγο για σοβαρό ζήτημα εθνικής ασφάλειας, προσθέτοντας ότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα εξετάζει τις επιλογές για μια πιθανή απάντηση. Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη σκοπούμενης επικίνδυνης δραστηριότητας από συγκεκριμένο άτομο. Οι πληροφορίες ελέγχονται από το FBI και το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη σοβαρότητα που τους πρέπει. Those investigative agencies, both at the FBI and the Department of Justice, as seriously as you would expect. Πηγές της Αμερικανικής κυβέρνησης μίλησαν ανοιχτά για κυβερνοεπίθεση στην οποία εμπλέκεται η Βόρεια Κορέα, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο ανάμειξης και του Ιράν. Τις προηγούμενες ημέρες, χάκερ είχαν προειδοποιήσει τη Sony ότι θα προχωρούσαν σε επιθέσεις εάν δεν ακύρωνε την προβολή της ταινίας Interview. Η ταινία αφηγείται την ιστορία δύο Αμερικανών που έχουν προσληφθεί από τη CIA με σκοπό να δολοφονήσουν τον πρόεδρο της Βόρειας Κορέας, Kim Jong-un.